Γεια σας, παιδί. Ναι. Χάλια φωνή της αρχής. Γεια σας, παιδιά. Γιάννης και ξαναδάκι και καλώς ήρθατε. Έχει ακόμα ένα βίντεο. Λοιπόν, βίντεο κορμί, τι επεισόδιο 15. Το προηγούμενο επεισόδιο, αν γνωρίζουμε έχει παράτη, είχε πήγε μόνο στη Μυθία και το βρήκαμε και όλα καλά, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει, θα έχει μετά. Ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν, Άγκρο? Προτείνω την κατολίσθηση. Να θάψουμε την πύλη κάτω από ένα βουνό πέτρες. Θα μπορούσα να σηκώσω ένα παλιρροϊκό κύμα για να πλημμυρίσω ολόκληρο το φαράγγι. Εγώ λέω να καταλάβουμε την πύλη με τους τρεις μαχητές. Έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, εξυπτάκια? Ναι, και λέγεται δείτε την πραγματικότητα. Αν τη φράξουμε με πέτρες, ο Μαγκούρα απλά θα ανοίξει αλυδίωδο. Το παλιρροϊκό κύμα θα μπει από τη μια πλευρά και θα βγει από την άλλη. Και όσο για τους τρεις μαχητές που δεν είναι και οι πιο υπομονετικοί στο νησί, αργά ή γρήγορα θα φρικάρουνε. Ποιο είναι το σχέδιό σου λοιπόν, να τη γεμίσουμε με ζεστό αέρα? Γιατί δεν προτείνεις καμιά ιδέα με αυτά που μπορούμε να κάνουμε? Sorry, αλλά βαρέθηκα να έρχεστε με ένα μάτσο ανόητα σχέδια και να περιμένετε να τα εφαρμόσω εγώ. Ναι. Εσύ σχέδια? Δεν έχεις πει και τίποτα, κουτσουλιά. Με βρισχές δεν θα κλείσει το πέρασμα, χοντροκέφαλε. Θα δουλέψω μόνος. Ωραία. Καλή τύχη λοιπόν. Θα βάσει δεστιακές πέτρες. Έτσι νομίζετε, ε? Περιμένετε νεαρή πρίγκιπα. Ευτυχώς που έχουμε. Μπορείς να το κανονίσεις αυτό. Ο κοκορόμυαλος τύψα για πέτρινη γροθιά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η παλιά γνωστή ιστορία. Ναι. Από το πρώτο επεισόδιο. Από το δεύτερο. Πού συναντήθηκα. Αυτοί τρελαίνονται τόσο πολύ επειδή εγώ είμαι η φωνή της λογικής εδώ πέρα. Της λογικής. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να σφραγίσουμε την τρύπα και το μόνο που κάνει είναι να λέει τις ιδέες μας άχρηστες. Να κλείσετε την πύλη της φωτιάς. Γιατί? Φυσικά. Ο Μαγκόρ τη χρησιμοποιεί. Το αρχικά προφανές δεν είναι πάντα η αλήθεια. Τι μπερδεύτηκα. Δεν είναι καλό να το κάνεις απλά. Τι χρησιμεύει αυτή η πύλη? Μη βιαστείτε να κάνετε κάτι αν δεν γνωρίζετε τις συνέπειες. Μα είμαστε σίγουροι. Αυτό που κλείνεις από τη μία μεριά θα βγει από την άλλη. Συνήθως από κάπου που δεν περιμένεις. Ποιος είναι ο αντιρρησίας τώρα? Πρέπει να κάνουμε κάτι. Αν αφήσουμε αυτό το πέρασμα ανοιχτό, ο Μαγκόρ θα συνεχίσει να στέλνει τους μαχητές της φωτιάς εναντίον μας. Δεν πιτώ πιστεύω. Νομίζω ότι είναι παγίδα του Μαγκόρα. Δεν είναι να το καταστρέψουμε. Τέλος είχε φέρει εδώ φρουρά. Πάντα όλα. Οι εμβολίες της Glass Empress δεν αλλάζουν τίποτα. Θα βρούμε έναν τρόπο να κλείσουμε αυτή την πύλη μια και καλή. Κι αν δεν καταφέρεις, τότε πέταγε κάπου αλλού. Πήγαινε να κλάψεις μόνος σου. Πάμε, παιδιά. Ας βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε τον Μαγκόρ και ας αφήσουμε το βασιλικό πουλάκι να εφαρμόσει το δικό του σχέδιο. Τα λέμε αργότερα, πούπουλο. Ναι, και παρετάμε τον όπτη. Μην ανησυχείς, μια ρε πρίγκιπα. Ο Τραλ. Είναι αυτός ο Τραλ. Τι κάνω όχι εδώ. Παιδιά, παιδιά, γυρίστε πίσω. Παιδιά, θα μας κλέψουν. Αν κλείσουν αυτή την πύλη θα μας καταστρέψουν όλους. Αντράλ, πόση ώρα μας κατασκόπευες? Έκανες μεγάλο λάθος. Τι είναι να μας καταστρέψουν όλους? Ενώ στις δυνάμεις του αέρα. Νομίζω ότι θα μας κορδέψει, γιατί δεν έχω ικανό, είναι ψεύτη. Είναι γλύφτη. Ετοιμάσου να πονέσεις. Χτύπημα του βασιλιά. Χτύπημα του βασιλιά. Ωραία κίνηση αυτή. Και πάει παλαμάκια. Και όλες παθαίνει πολύ κέφαλο. Μαγιά! Πολύ δύσκολο, αλήθεια. Στοιχηματίζω ότι αυτό θα σε σταματήσει. Πονοκέφαλο! Σταμάτα, δεν θέλω να πολεμήσω μαζί σου. Τότε να μην ερχόσουν. Πριν εμφανιστείς εδώ. Έχω ξανακούσει τα ψέματά σου όταν προσπάθησες να σκοτώσεις τον πατέρα. Ναι, το θυμάμαι. Το δεύτερο επεισόδιο. Θα σε στείλω πίσω στην τρύπα σου. Μια για πάντα. Σε παρακαλώ. Ξέρω ότι δεν έχεις κανένα λόγο να με εμπιστευτείς, αλλά πρέπει. Θα αποδείξω στους άλλους ότι δεν είμαι μόνο αέρας κοπανιστός. Λυσαλέως ανεμοστρόβιλος. Δεν είμαι μόνο αέρας κοπανιστός. Μεν. Τέλος πάντων, δεν μιλάω πολύ, sorry, είναι κάτι και μισή ώρα. Γιατί ήμουν είχα πριν μισή ώρα από τώρα, άρα μην λίγο με την κυμπλή στο μάτι για να γυρίσω το βίντεο. Τι, πέρασμα, οχ. Μπράβο, Ντράλ, μας είχε βάλει εδώ μέσα. Ωραία, τώρα τι.
αρέσει, πάρε μια γεύση της λεπίδας ανεμοστρόβιλου. Το έχει ακόμη στο αδείο. Βασικά και εγώ να όχι το κάνει. Ω, δεν έχω λεπίδα. Ούτε σπαθί, ούτε σπαθώ λεπίδα. Όπα. Έτσι, μπράβο. Να το σαντράλα, έλα, έλα, έλα ρε. Για έλα, για έλα, για έλα, για έλα. Όχι. Αυτό αποκλείεται. Λυπάμαι, αλλά ο Κοκορόμυαλος είχε δίκιο. Πρέπει να κλείσουμε την πύλη ώστε την κορμίτη της λάβας να μην μπορούν να την ξαναφτιάξουν. Πρέπει να την καταστρέψουμε, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Καλή ιδέα. Αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά δεν πήξε πρέπει να το κάνουμε. Θέλω να πω, ναι, είμαι. Τι, είμαι. Ενώ είμαι, είμαι. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ούτε ο Νόκτης δεν θα είχε τέτοιο σχέδιο. Αλήθεια, πού είναι ο Νόκτης? Κάπου εδώ γύρω θα είναι και θα κλαίγεται. Θα εμφανιστεί ξαφνικά για να πάρει τη δόξα. Ναι. Όχι, σταμάτα. Ωραία. Σταμάτα να κρύβεσαι, εκτός και αν πιστεύεις ότι είσαι ήδη χαμένος. Θα τα αποπίσω. Κάνε και τα μπροστά αλλά και τα αποπίσω. Άκου. Και μια και λέμε για χαμένους, μου φαίνεται ότι χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Γιατί είχε χαμένος. Προσπαθώ όλη μέρα να σου προσθέσω. Ναι, από πού ήρθα. Όχι, νόκτιχ. Μη. Νόκτιχ. Είναι παγίδα. Εκεί πέρα θα του πέσουν ο Μαγκόρ, ο Αχιμέο με το Φιούμ, τον Αντρά, τον Χάρο, τον Χίβεν και όλους. Ναι, θα φάει ενέδρα. Δεν σου έχει μάθει τίποτα ο αρχαίος σοφός. Όχι, δεν πρόλαβε. Ένα αρχαίο δίκτυο υπόγειων μονοπατιών που κάποτε ένωνε τα πέντε βασίλεια και τώρα το έχουν ξεχάσει όλοι οι κάτοικοι του κόμματος. Ο δρόμος του βασιλιά. Εγώ βλέπω μόνο μερικές αρχές πηγές. Τι με νοιάζει εμένα, ε? Πριν τους μεγάλους πολέμους, αυτά τα μονοπάτια οδηγούσαν σε μια μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων, όπου αντιπρόσωποι από όλα τα βασίλεια μαζευόντουσαν για να λύσουν τις διαφορές τους με τη διπλωματία. Όπως θα δεις, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, η φωτιά θέλει να μην σκοτώσει. Αυτό έχουν, αυτό έχει αλλάξει. Ναι, τι είναι αυτό. Αστέρι, λέω εγώ, μικρός ήλιος. Καλώς όρισες την καρδιά της φωτιάς. Λοιπόν, Αντράλ, καρδιά της φωτιάς. Το αστιάκι του Μαγκόρ. Έχει μετατρέψει την αρχαία αίθουσα της ειρήνης και της διπλωματίας στην ίδια την καρδιά της δύναμής του. Την καρδιά της φωτιάς. Α, μάλιστα, αλλά γιατί μου τα δείχνεις όλα αυτά, ε? Παιδιά, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό εδώ πέρα πήγαινε να είναι κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι η δύναμη του Μαγκόρ. Μα Γιάννη, που κόλλα αυτό. Φανταστείτε, θα μπορούσε ο Μαγκόρ. Είπε ότι έχει, έχει τη δύναμη του, σωστά. Θα μπορούσε εδώ πέρα να έχει βάλει τη δύναμη του Καντρόλ να θέλει να την αφήσουμε να φύγει για να πάει στο Μαγκόρ πίσω και να έχει δύναμη. Γιάννη, από πού σου ήρθε αυτά. Ε τώρα ρε παιδιά, βλέπω πολλά άνοιγμα τώρα, εντάξει. Γίνονται αυτά. Η ενέργεια ποτέ δεν χάνεται. Η δύναμη υποθηκεύεται κάπου. Μήπως έχει μπει εδώ πέρα και θέλει ο Τρέλ να την βγάλει μέχρι και το Μαγκόρ. Λέω εγώ. Είναι ένα κύτταρο που παράγει μια τεράστια ποσότητα ενέργειας. Ναι, του Μαγκόρ. Δεν περιοριστεί. Απαιτεί διόδους εξάτμισης που θα αποβάλουν την επιπλέον ενέργεια. Η πύλη της φωτιάς που θέλουν να κλείσουν οι φίλοι σου είναι μια από αυτές τις διόδους. Αν κλείσουν την πύλη, το πύρινο κύτταρο θα υπερθερμανθεί και η καρδιά της φωτιάς θα εκραγεί. Σίγουρα αυτό θα εκνευρίσει το αφεντικό σου, έτσι? Σωστά. Αλλά θα υπάρξουν κι άλλες συνέπειες. Η απελευθερωμένη ενέργεια θα πρέπει να διοχετευτεί αλλού και ό,τι βρίσκει στον δρόμο της θα το καταστρέφει. Όχι. Στάσου, εννοείς ακόμα και τον ουρανό? Όχι μόνο. Αυτό το τούνελ οδηγεί κατευθείαν στην κορφή του Αετού, στην καρδιά του βασιλείου σας. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι πολύ καλύτερη από όλες όσες είχε να μας προτείνει ο Νόκτης. Είναι στα αλήθεια μεγαλοφιές σχέδιο, Άγκρομ. Ναι, πράγματι είναι. Τι κάνουν αυτό που κάνουμε όλοι, μιλάνε και καλά για να έρθει ο Κοχιοβόλος να ακούει. Ωραία, θα τα πούμε εδώ σε μια ώρα. Ώρα να φεύγουμε.
Ναι, τι κάνουν ακριβώς. Ελευθερώστε τις δυνάμεις του νερού. Το σκύλο δεν το μάθουμε ποτέ. Ναι. Δεν έχω να παρακολουθεί που δεν έχει έρθει. Ακόμα ο Νόκτης μιλάμε, χρησιμοποιούν τέλα με κάτι. Ναι, δεν έχουν παρακολουθεί, εγώ θα παρακολουθεί. Θέλω να κάνω, ρε παιδιά. Αν καταλάβουν τι πρόκειται να κάνουμε, θα μας επιτεθούν με όλη τους τη δύναμη. Εγώ γιατί να μην τα μαγκορθέλη να σπάσει με την πύλη. Σταματήστε, που πάτε, τι σημαίνει όλο αυτό. Δεν είναι δουλειά σας. Πηγαίνετε. Δεν σας χρειάζομαι εδώ. Μάλιστα, κύριε. Με συγχωρείτε, κύριε. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Αναρωτιέμαι όμως ακόμα γιατί το κάνεις. Δεν φοβάσαι ότι θα πω στους υπόλοιπους τα μυστικά σου? Είμαι σίγουρος ότι φοβάσαι πως θα πάω να τα πω στους φίλους μου. Όχι καθόλου. Πώς και έτσι? Επειδή ακόμα κι εγώ ξέρω ότι δεν σε ακούν ποτέ, άρχοντα του πω. Ναι, σωστά. Ναι. Είναι ένα μειονέκτημα αυτό. Αλλά γιατί σε έπιασε ξαφνικά ο πόνος για το βασίλειό μου? Δεν με νοιάζει καθόλου, σε βεβαιώνω. Τότε γιατί με έφερες εδώ, ε? Με αυτό το όπλο μπορείς να πετάξεις την οροφή της αίθουσας και να κλείσεις τη δίωδο που οδηγεί στο βασίλειο του αέρα. Ακόμα δεν καταλαβαίνω. Γιατί το κάνεις αυτό? Όταν θα κλείσει η δίωδος προς το βασίλειό σου, η επιπλέον ενέργεια θα διώχεται ευθεία αλλού. Και αυτό το τούνελ οδηγεί κατευθείαν στην αίθουσα του θρόνου του Μακώα. Ωστε λοιπόν, άντρα, είσαι ένας προδότης. Αυτό δεν είσαι, ε? Το κατάλαβες. Με τη βοήθεια τη δική σου και των άλλων αρχόντων της φύσης, εγώ θα γίνω νέος άρχοντας της φωτιάς. Γιατί έχω τη δέντη, όχι ότι. Δεν είμαι σίγουρη. Ότι αυτό είναι η δύναμη του Μαγκόρ. Και θα τη στείλει στο Μαγκόρ. Θα τη στείλει στο Μαγκόρ και τότε τι. Το Μαγκόρ θα είναι 5 φορές πιο δυνατός. Κάθε φορά σε κάθε μάχη είναι πιο δυνατός. Α, φύγουμε, φάγε μπουνιά. Όχι, είναι πάρα πολύ. Κλείσε τη δίωδο της ενέργειας. Κάντο, σώσε το βασίλειό σου πριν είναι πολύ αργά. Ναι, είναι προδότης. Είμαι σίγουρος ότι είναι προδότης. Σας το λέω, ε. Είναι προδότης. Όχι αυτά, τα θυμόμαστε. Το θυμάστε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, μικρά μου Aqualons. Ναι. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Είχα πάει να πεθάνω εγώ πάρω την προηγούμενη φορά. Νάτος τον βρήκαμε, πιάστε τον, ίσως ξεφύγει. Μάλλον μας πιάσανε. Ελπίζω πλήγο να είστε έτοιμοι για μια ακόμα μάχη. Χαίρομαι που πολεμάτε μαζί μου. Δημιουργία εκδικητικής τρίαινας. Παρτερά! Ο καλύτερος τρόπος να σβήσεις μια φωτιά. Ναι, ναι, χειρολογούρε, τ' άναψε. Να θυμάσαι που τα έχουμε χιόχι, ε. Ω, θα πολεμήσουν, ναι. Να σκεφτώ κάτι δημιουργικό. Τι λέτε, παιδιά μας, χρειάζεται λίγο αεράκι. Καυτός ατμός. Καυτός και ατμός. Τι. Μάλλον μας κατάλαβαν. Πρέπει να βρω τους άλλους γρήγορα. Εσείς, παιδιά, εδώ πέρα μείνετε. Εμείς, στους άλλους. Εγώ πάω στους άλλους. Πατρίδα. Σαν να πέρασε αιώνας από την τελευταία φορά. Πρέπει να τη σώσω. Ναι, είναι αυτό που σας είπα. Άμα το κλείσει, η δύναμη δεν πάει στο βασίλειο του Νόκτης, θα πάει στο Μαγκόρ. Και θα έχει δύναμη ο Μαγκόρ. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι της φωτιάς. Είναι αυτό που λέω ότι είναι. Είναι η δύναμη του Μαγκόρ, πιστεύω. Μπουνιά στο σαγόνι. Ανόητα σκουλίκια της φωτιά. Ο πάρον, τα έχει κοντά και πάρει. Σκουλούκα, σκουλούκα, ενώ με το χώμα ρε, ουένα, ουένα, έχει ούτε με κανένα. Αγούι! Άσε πια τα λουλούδια, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έλα, Γκρουτ, πάμε. Έλα, Γκρουτ. Γιατί λέγεται Γκρουτ, αυτό δεν ξέρω, μου θυμίχει τον Γκρουτ και τον πύραυλο. Έπιασε άραγε. Αντράλ, τώρα που το
υπερθέρμανα, πώς θα το σταματήσω? Όλα μόνος μου πρέπει να τα κάνω. Ωραία ήταν, αλλά τώρα πρέπει να βεβαιωθούμε αν χρειάζονται τη βοήθειά μας οι άλλοι. Μην ανησυχείς για εμάς. Έχουμε και τον Groot και τον Danton, είμαστε καλά νομίζω. Φαίνεται ότι χρειάζεσαι εσύ βοήθεια. Τα έχω όλα υπό έλεγχο, παιδιά. Ωραία. Όλοι αυτοί οι στρατιώτες της φωτιάς αποδεικνύουν ότι οι Glass Embers είχε άδικο. Πρέπει να πέρασαν μέσα από την πύλη. Τότε πρέπει να κλείσουμε το πέρασμα. Ωραία, πήγαμε. Παιδιά, αμφιβάλλω. Αλλά είναι όλοι παρέα εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Γνωστό φίλο ο Groot, ο Danton. Αυτή είναι βασική, ρε παιδιά. Ο Φιούμ! Φωτιά! Μη κουνιέσαι, καπνέ! Πετάει φωτιά εδώ μεταξύ ο Νόκτι. Ακίνητος! Αυτό είχε καραμπίνα, ρε παιδιά. Στο σώμα δεν είναι. Οχ! Νόκτι, άσε καλύτερα. Μπα. Και τώρα εδώ είναι η χειρόνι που ο Αντράς θα μας προδώσει. Πιστεύω ότι ευτόνικη στον Άρχοντα Μαγκόρ, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα τον πειράξει να το χρησιμοποιήσω για μία φορά. Παίρντε πίσω! Ορκετό! Μπράβο, Αντράς. Ο Άγκρομ και οι άλλοι δεν θα με πιστεύουν όταν θα τους πω όλα αυτά. Η ομάδα σας έχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Γι' αυτό βγαίνετε πάντα χαμένοι. Πάντα χαμένοι, τι εννοείς? Με κούρασαν αυτά τα παιχνίδια. Ο Άρχοντας Μαγκόρ θέλει να προχωρήσουν κανονικά τα σχέδια του Άγκρομ να καταστρέψει την πύλη της φωτιάς. Να καταστρέψει? Μα εγώ νόμιζα ότι... Ανόητε. Οι δύο δόσεις που έκλεισες δεν ήταν για την έξοδο της ενέργειας, αλλά ένας αγωγός που αντλεί δύναμη από την καρδιά της φωτιάς. Όταν κλείσουν και οι δύο αγωγοί, το κύτταρο που παράγει την ενέργεια της φωτιάς θα οδηγηθεί σε ένα μόνο μέρος. Στον Άρχοντα Μαγκόρ. Τόπα. Έτσι θα γίνει ανίκητος. Σε ευχαριστούμε, ανόητε. Τώρα ήρθε η ώρα να σιγουρέψουμε ότι και οι φίλοι σου θα ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Ψήνεσαι για Burger & G. Η Φουλ, το delivery... Hey, γίνεται βιντεοκορμή τη γάμο, το χωρίς διαφήμιση. Αλλά πρώτα... Τόπα. Θα παίρνε δύναμη ο Μαγκόρ. Τόπα. Καλά, όχι ακριβώς έτσι, αλλά το... Φαίνεται ότι έγινε μάχη εδώ. Hey, πού είναι ο Νόκτις? Πιστεύετε ότι... Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε μόνο? Ναι. Η Glass Embers μας είχε προειδοποιήσει εξ αρχής να μην κάνουμε κάτι παράτολμο. Τώρα ο Νόκτις μπορεί να πλήρωσε το τίμημα της βιασύνης μας. Παιδιά, ας χωριστούμε. Ο Νόκτις πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ τριγύρω. Εμενός στρατιώτες της φωτιάς. Επιτεθείτε στους άρχοντες της φύσης. Υπερασπιστείτε την πύλη της φωτιάς. Κι άλλοι θερμοκέφαλοι. Αυτό το κάνουμε επίτηδες. Παρέθηκα πια. Ώρα να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Τι κάνατε στον Όκτης? Μην ανησυχείς. Ο ανόητος φίλος σου είναι θαμμένος κάτω από ένα βουνό από πέτρες. Μήπως θες εσύ και οι φίλοι σου να τον ακολουθήσετε? Εντάξει, παιδες. Τον ακούσατε. Ώρα για εκδίκηση. Αυτή τη φορά θα κλείσουμε την τρύπα για πάντα. Για τον Όκτης! Δεν θα δω αυτό τον Όκτης. Η σειρά σου, Πέτρινε. Έλα, Danton. Κάτσε, γιατί μου έχει τύχει, παιδιά, μην το καταλάβετε. Ελπίζω να έρθει ο Νόκτης γρήγορα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να κερδίσουμε το Μαγκόρ πιο ανίκητο. Έχουμε χάσει όταν δεν είναι τη δυνάμιση, το έχουμε χάσει με το χιοφό. Θα χάσουμε πάλι τώρα από αυτόν, επειδή θα είναι παντοδύναμος. Ό,τι και να γίνει, θα χάνουμε το Μαγκόρ, ρε παιδιά. Γιατί κάθε φορά γίνεται όλο και πιο δυνατός. Καλά, είστε. Τα καταφέραμε. Σταματήστε. Είναι παγίδα! Νόκτης! Αδύνατον! Την επόμενη φορά που θα προσπαθήσει να μεθάψει κατά από ένα βουνό μάγματος, θυμίσου να μην αφήσει αυτό φεύγοντας. Συγγνώμη που σας χαλάω το πάνω πετροκέφαλε, αλλά ο Αντράλ θέλει να καταστρέψετε την πύλη. Τα έχεις χάσει, κοκορόμυαλε! Αν θέλει να καταστρέψουμε την πύλη, γιατί προσπαθεί να μας σταματήσει τότε? Σταματήστε, είπα. Πρέπει να υπερθερμάθει και ο εγκέφαλός του. Αυτό εξηγεί πολλά πράγματα. Το κεφάλι μου είναι μια χαρά κουτσούρο.
Ποιον είπες κούτσουρο? Σε ευχαριστώ πολύ, Άρχοντα Νόκτης. Ήσουν πολύτιμος σύμμαχος. Πολύτιμος σύμμαχος? Τι λέει αυτός, ρε παιδιά? Μην τον ακούτε. Αυτός προσπαθεί να μας διχάσει. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αφού πάντα κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου? Πάμε μια ιστορία τώρα. Όταν ήμουν παιδί, με έμαθαν να κοιτάω μόνο τον εαυτό μου. Διότι η επικοινωνία δεν είναι το φόρτε μου, αλλά πιστέψτε με. Είμαι άρχοντας της φύσης. Νομίζω θα λέγε backstory. Πολύ ωραία. Τώρα ακούγεται ακόμα πιο τρελός από πριν. Σίγουρα έχει κάψει τον εγκεφαλό. Ανόητη. Είμαι τελείως καλά. Λάκ. Αυτός είναι ο παλιός γνωστός Νόκτης. Τι είχα αρχίσει να ανησυχώ. Λοιπόν, πώς θα το σταματήσουμε? Ο κλώνος δεν θα με σταματήσει. Σας ευχαριστώ που καταστρέψατε την πύλη στην πλαγιά του Φαραγκιού. Τα υπόλοιπα θα τα κάνω εγώ. Μπράβο, παιδιά. Παρατρίχα. Και πολύ λίγα λες. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς τώρα νικήσαμε. Χάσαμε. Αυτό που ξέρω είναι ότι ένας φίλος εμφανίστηκε όταν το χρειαζόμασταν. Εγώ αυτό το λέω Νίκη. Χαίρομαι που σε έχουμε και πάλι κοντά μας, Νόκτης. Δεν θέλω να είμαι πάντα εγώ αρνητικός. Μπορεί να νικήσαμε αυτή τη μάχη, αλλά για να κερδίσουμε το πόλεμο... Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε πολύ. Ναι. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ναι. Παιδιά, 15 επεισόδιο και είμαστε ακόμα στην αρχή, ναι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, μας άρεσε να λέει καμπανάκι και να πιστεύουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τώρα με τη βλακία που κάναμε, το μοιραίο λάθος που κάναμε, την ήπιαμε. Καλή, οπα, γεια σας.